Οι ειδικοί λένε ότι οι εμβολιασμοί είναι το βασικότερο όπλο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία δημιουργήθηκε ένα νέο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο βασικό αεροδρόμιο της Ρώμης, καθώς διαπιστώνεται ανάγκη να προχωρήσει πιο άμεσα η διαδικασία. Πλέον στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσθεθεί και τα εμβόλια της AstraZeneca. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά να υπάρξει ακόμα καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Οι φαρμακοβιομηχανίες και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να μοιράζονται κλινικά δεδομένα και φακέλους με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε τις καταχωρήσεις χρήσης έκτακτης ανάγκης. Βρίσκουμε επίσης μικρότερα σημεία παραγωγής με επαρκή κριτήρια χωρητικότητας και ποιότητας για να βοηθήσουμε στην κατασκευή συστατικών των εμβολίων. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται μία μικρή μείωση στον απόλυτο αριθμό των νέων κρουσμάτων, ωστόσο οι αριθμοί είναι ακόμα υψηλοί. Χώρες όπως η Ιρλανδία και η Γερμανία προχωρούν σε επέκταση των εθνικών lockdown, στα οποία ήδη βρίσκονται εδώ και εβδομάδες. Για την απόφασή της, κάνοντας και την αυτοκριτική της, μίλησε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. «Πρέπει να μας γίνει πλέον μάθημα ότι δεν ήμασταν τόσο προσεκτικοί όσο έπρεπε, αλλά ούτε και τόσο γρήγοροι. Ούτε αξιολογήσαμε σωστά τα σαφή σημάδια που υπήρχαν για ένα δεύτερο κύμα και τις προειδοποιήσεις από διάφορους επιστήμονες». Διαστιγμή οι πιέσεις που ασκούνται στις κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης να ανοίξουν και πάλι τα χιονοδρομικά κέντρα είναι ασφικτικές. Τον Φεβρουάριο συνήθως φτάνει στην κορύφωση η σεζόν στα χειμερινά θέρετρα, όμως κανείς δεν ξεχνά ότι έναν χρόνο πριν αυτά ήταν η μαγιά που βοήθησε στην εξάπλωση του πρώτου κύματος.